Βγήκαμε στον αέρα, δόθηκε η ειδοποίηση. Καλησπέρα σα. Με λένε Ελένη και Χαγιόπουλου και είμαι εδώ εκμέρους με τον Σαμβατάκη να σας καλωσορίσω σε αυτή την διαδικτυακή εκδήλωση ως ύφος τον τελευταίο καιρό του καινούργιου βιβλίου του Νίκου Παναγιωτόπουλου που έχει τον τίτλο «Η δε γυνή είναι» και τον υπότιτλο «Hashtag MeToo και Me and You». Το βιβλίο του Νίκου Παναγιωτόπουλου που εκδόθηκε πρόσφατα τον προηγούμενο Μάρτιο. Ένα βιβλίο που γράφηκε τον Φεβρουάριο του 2021. Θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό. Να σας παρουσιάσω πρώτα τον συγγραφέα και να ευχαριστήσουμε την κυρία Σώτη Τριανταφύλου που είναι εδώ για να μιλήσει μαζί. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέθης Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μαθητής του Πιέρ Μπουργιέ, εκδότης της επιθεώρησης κοινωνικών επιστημών που υπό τον τίτλο «Κοινωνικές επιστήμες», διευθυντής της σειράς «Λόγοι δράσης παρεμβάσης» της εκδόσης Πατάκη. Και εκτός από τη συνεργασία του με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχει διατελέσει και σχετίζεται αυτό με το συγκεκριμένο βιβλίο, Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, του ΚΕΘΗ. Με τη Σώτη Τριανταφύλου, που συνδέει μεταξύ άλλων, φαντάζομαι, το ότι είναι και δυο τους γαλλοτραφέντες, αν και όχι μόνο. Τι να πω για την Σώτη Τριανταφύλου, είμαι συγγραφέας πολλών λογοτεχνικών βιβλίων, διηγημάτων και μυθιστορημάτων. Το 2018 βραβεύτηκε και τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το τέλος του κόσμου σε αγγλικό κήπο, δεν θα τα κόψω. Έχει γράψει επίσης βιβλία για τον κινηματογράφο, αλλά και βιβλία πολιτικού προβληματισμού. Αρθρογραφεί συστηματικά στην Athens Voice και παρεμβαίνει στο δημόσιο λόγο. Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, να πω ότι νομίζω ότι η συζήτηση με έναν κοινωνιολόγο που εν πωλής αυτοπροσδιορίζεται ως δημόσιο συγγραφέα και μια συγγραφέα με λόγο στη δημόσια σφαίρα θα είναι επικοδομητική και χρήσιμη και απολαυστική, φαντάζομαι. Να ξεκινήσουμε όμως, να μιλήσουμε για το βιβλίο. Θα χαράσω. Όλα ξεκίνησαν με την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση της Σοφίας Μπεκατόρου. Πρόκειται για μια καταγγελία που έγινε αρχικά σε μια διαδικτυακή ημερίδα του Ιστιτουτικού Αθλητισμού. Είχε τον έπλοκο τίτλο «Πάσε τη σιωπή, μίλησε, μην ανέχεσαι». Άρχισε έτσι να ξετυλίγεται ως το ελληνικό MeToo, όπως ονομάστηκε. Και η πρώτη μου ερώτηση, κυρία Παναγιωτόπουλε, είναι ήταν σημαντικό ότι αυτή η καταγγελία που μετά συμπαρέστηκε και άλλους χώρους, στον χώρο της τέχνης, αλλά και έδωσε θάρρος σε ανθρώπους να μιλήσουν για τα προσωπικά του βιώματα σεξουαλικής κακοποίησης που έγινε συγκεκριμένα από τη Σοφία Μπεκατόρου. Νομίζω πως θα καταρχάς θα σας ευχαριστώ και τις δύο που είστε εδώ απόψε μαζί, έτσι, για κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχω πολύ καιρό να δω και την κυρία Τριανταφύλου, εδώ και πολλά χρόνια. Άρα ευχαριστώ και τις δύο για τη διαθεσιμότητά σας. Τώρα, αν το κάνουμε το ερώτημα, προφανώς ήταν σημαντικό. Όταν ξέρεις πώς λειτουργεί η παραγωγή της δημόσιας προβληματικής, ήταν σημαντικό να το πει ανοιχτά και να λειτουργήσει ως ένα είδος στηρίξης με μια συλλογική τυποκρισία που υπήρχε, θεμελιωμένη απάνω σε μια συνωμοσία σιωπής, ας πούμε. Αυτή την καταγγελία αποτέλεσε τη γρήγορα το αντικείμενο των μηχανισμών παραγωγής της επικαιρότητας. Καλύφθηκε πολιτικά από πολύ ψηλά επίπεδα, έτσι ώστε πήρε μια νομιμότητα, ακόμα και μεγαλύτερη, συνδέθηκε με το import-export των ιδεών που διακινούν και το κίνημα του MeToo και έτσι δημιουργήθηκαν οι όροι για να αναδειχθεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι γνωστό αλλά και καλυμμένο. Αυτό δηλαδή της ανδρικής βίας και της ανδρικής κυριαρχίας. Άρα το θεωρώ πολύ σημαντικό πράγμα. Η κυρία Τριανταφύλου θέλει να ρωτήσει κάτι αυτής εξ αρχής. Πολλά θέλω να ρωτήσω. Αρχίζω να ρωτάω, έτσι. Ωραία. Αυτό που έγινε με την κυρία Μπεκατόρου ήταν μια
Εντάξει, μια λεπτομέρεια στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μια γυναίκα τόλμησε να πει κάτι που λέμε από πάρα πολλά χρόνια μεταξύ μας και δημοσίως βεβαίως, όχι υπομορφή καταγγελίας. Όχι ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει ανδρική κυριαρχία, αλλά επειδή επικρατεί ένα είδος ελαφρότητας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Όταν δεν πεθαίνει κάποιος σε οτιδήποτε συμβαίνει, και στην Ελλάδα και αλλού, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τα πράγματα θεωρούνται ως μη γενόμενα και ξεχνιούνται. Και δημιουργείται βεβαίως μια κουλτούρα γύρω από όλα αυτά. Το ερώτημα είναι γιατί οι άνδρες που είναι τόσο ευαίσθητοι, αυτή η μερίδα των ανδρών που είναι τόσο ευαίσθητοι σε αυτά τα ζητήματα και υποτίθεται ότι όχι απλώς μιλάνε αλλά και κάνουν και διπράττουν αναλόγως, άρχισαν τόσο πολύ να μιλήσουν για τις αμαρτίες, τη συμπεριφορά, την απαράδεκτη συμπεριφορά του ίδιου τους του φίλου. Και εδώ παρατηρώ το εξής. Το Me Too, όπως οργανώθηκε στην Ελλάδα και καλώς έγινε και πήρε τις διαστάσεις που πήρε, δεν... νομίζω συνάντησε πρωτοβουλίες σαν αυτές που πήρε ο Νίκος. Εγώ δηλαδή άλλη τέτοια πρωτοβουλία δεν ξέρω. Μπορεί κάτι να έγινε και να μου διέφυγε μέσα στο χορό, ας πούμε, της δημοσιότητας. Όλοι λοιπόν παριστάνουν ότι συμφωνούν με το Me Too, οι άνδρες εννοώ, και πολύ αμφιβάλλω, υπάρχει πραγματικά ένα πέπλο υποκρισίας, ας πούμε, και καλών αισθημάτων. Και από την πλευρά των γυναικών, επίσης, πιστεύω ότι υπάρχει τρομερή αντίσταση απέναντι σε αυτή την υπόθεση. Γιατί καταγγέλλονται, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα μόνες τους, εμείς οι άλλες πώς τα βγάζουμε, γιατί εμένα δεν μου έχει τύχει κάτι ιδιαίτερο, όπως έχει τύχει δηλαδή σε ορισμένες γυναίκες ή σε πολλές γυναίκες. Ο μισογυνισμός δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται από την πλευρά των γυναικών, θέλω να πω. Άρα έχω δύο ερωτήματα για τον Νίκο. Πρώτον, πώς βλέπει την αντίδραση των ανδρών στην υπόθεση αυτή, έτσι όπως πήρε τη δημοσιότητα που πήρε, με τον τρόπο που την πήρε, και πώς βλέπει το ρόλο των γυναικών. Μήπως δηλαδή μια μερίδα ταξικά, ας πούμε, ορισμένη και διανοητικά επίσης ορισμένη, παλεύει για κάτι, αγωνίζεται για κάτι για το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι ουδόλως ενδιαφέρονται. Όλα αυτά ήταν ερώτηση. Ναι, με έναν τρόπο έφνησε το ζήτημα, ας πούμε, οπότε πρέπει να το τεμαχίσουμε με έναν τρόπο για να το διαχειριστούμε κάπως πιο ορθολογικά. Το ένα είναι ότι παρεμβάσεις όπως η δική μου και άλλων πήγαν και στο παρελθόν. Δηλαδή το ζήτημα αυτό δεν είναι καινοφανές. Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, ότι... Όχι στη δημοσιογραφική δημοσιότητα. Όχι στη δημοσιογραφική. Άλλο στην κοινωνιολογία, έτσι. Έχετε δίκιο, ναι. Πού να το εστιάσω για να ξέρω πού αναφέρεστε τώρα. Πού αναφέρεστε τώρα. Όχι στο δημόσιο διάλογο με την έννοια το ότι παίρνουν όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε. Όχι κοινωνιολόγοι, όχι... Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό. Δηλαδή, θέλω να πω παράδειγμα, θυμάμαι την ώρα που έγραφα αυτό το βιβλίο ότι πριν από 25 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής τότε του Κέντρου για Θέματα Ισότητας μαζί με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας δημιουργήσαμε τα πρώτα τέσσερα σπίτια τυποδοτής κακοποιημένων των γυναικών, το 1996-1997. Σωστά. Δηλαδή, και μάλιστα τότε, αν με ρώταγες τότε που πήγαινα και έβλεπα τις εγκαταστάσεις, αν θα, το έλεγα και στην κυρία Χαγιόγλου λίγο πριν αρχίσουμε, αν μου έλεγες τότε, αν θα είχα την ανάγκη να έγραφα πάλι μετά από 5 χρόνια αυτό το θέμα, δεν θα σου έλεγα αποκλείεται. Παρ' όλα αυτά παραμένει η αναγκαιότητα του ζητήματος. Και παραμένει γιατί τελικώς τα πράγματα αλλάζουν πολύ λιγότερο από όσο πιστεύουμε ή τα πετούμε να αλλάξουν. Και εκεί είναι όλο το ζήτημα, ότι δηλαδή και οι άντρες και οι γυναίκες είναι ταυτόχρονα θύματα και θύτες ενός του μηχανισμού που τους αλλοιώνει και τους δύο.
Αυτό είναι το δεύτερο, στο οποίο θα επανέλθω αμέσως. Τώρα, για να είμαστε λίγο πιο τακριβείς, στη συζήτηση που θα κάνουμε, ότι υπάρχει μια δυσκολία, γιατί θα χρειαστεί για τις ανάγκες της συζήτησης να μιλήσουμε και για τις γυναίκες και για τους άντρες, ενώ δεν είναι όλες οι γυναίκες ήδη και όλες οι πολλοί άντρες ήδη. Η αλήθεια πάντως είναι ότι για την οικονομία θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι παραμένει αυτό το φαινόμενο σε μεγάλη αποτελεσματικότητα και δράση, αυτό που ονομάζουμε στην κοινωνιολογία συμβολική τη βία και συμβολική κυριαρχία, διαστάσεις της οποίας είναι και απόρρια της οποίας είναι και τα φαινόμενα αυτά της κακοποίησης, της παρενόχλησης κτλ. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει δηλαδή ότι στις έφυλες της σχέσης υπάρχει ένα είδος κυριαρχίας η οποία δεν γίνεται αντιληπτή. Αυτό είναι το βασικό και γι' αυτό είναι δύσκολο και να αλλάξει. Ενώ πάντοτε όλοι τα ασχολούμαστε με τις δομές, δηλαδή με το επιφαινόμενο, να υποστηρίξουμε το άνοιγμα των θέσεων που θα κατέχουν τη γυναίκα στην εκπαίδευση, στην εργασία κτλ. Αυτό που παραβλέπουμε είναι το βασικό πυρήνα της αντίστασης των πραγμάτων, το οποίο είναι το σώμα. Δηλαδή είναι εκεί που περιγράφεται στο ασυνείδητο, ας πούμε, δηλαδή τη κυριαρχία. Άντρες και γυναίκες είναι τα προϊόντα μιας κοινής διαδικασίας κοινωνικής αυτής της κοινωνικοποίησης που παράγει με τέτοιο τρόπο τα σώματα ώστε οι γυναίκες να υιοθετούν τα κόμμα για να κοιτάξουν τον εαυτό τους και τους άλλους στο βλέμμα των αντρών. Όσο αυτό το πράγμα συνεχίζεται, δηλαδή όσο κοιτάνε το σώμα τους, κοιτάνε τη ζωή τους, κοιτάνε το πώς ντύνονται, το πώς τη φέρονται με βάση τα μάτια του κυριάρχου, το πράγμα αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, αυτό ακριβώς τους κάνει να μην το αντιλαμβάνονται ταυτόχρονα κάποιες κατηγορίες οι οποίες δεν έχουν μάλιστα τα εργαλεία, τα νοητικά της ανάλυσης να το επεξεργαστούν, θα το θεωρούν και απόλυτα τη φυσικό. Υπάρχουν κατηγορίες ακόμα των γυναικών, οι οποίες το αντιλαμβάνονται σαν μια φυσική κατάσταση του άντρα. Άρα γι' αυτό και η κοινωνική επιστήμη έχει μια απόλυτη επιτελεστικότητα αυτή τη στιγμή και αναγκαιότητα να υπάρχει, διότι προσφέρει τα εργαλεία αυτής της συνειδητοποίησης στο πώς παράγεται η αντίληψη της φυσικοποίησης της ανδρικής κυριαρχίας και της ανδρικής βίας επί των γυναικών. Για μια πρώτη στιγμή σταματάω εδώ για να κάνουμε και το διάλογο. Μπορούσα να συνεχίσω, αλλά δεν ξέρω αν σας απάντησα κάπως σε αυτό που είπες, γιατί το πράγμα έτσι έχει αδράνει. Είναι τεράστιο το θέμα. Θα σε ρωτήσω κάτι που υπενήχθηκες. Μιλάμε για γυναίκες και για άντρες και για την κυριαρχία πάνω στο σώμα κτλ. Δεν νομίζεις ότι το ζήτημα έχει κάποια ταξικότητα? Πιστεύεις ότι διασχίζει? Όχι, θα μπορούσε αυτό το βλέμμα και αυτή η κατανομή των ρόλων να διασχίζει όλες τις τάξεις και κατά κάποιο τρόπο το κάνει. Αλλά το κάνει διαφοροποιημένο. Ναι, εδώ θέλω να μας πεις λίγο περισσότερα. Δηλαδή, ότι μιλώντας για τη βία εναντίον των γυναικών, δηλαδή για την παραβίασή τους, όχι πάντα για τη βία ως βία, έτσι, αλλά για την παραβίαση των ορίων τους, αυτό συμβαίνει με διαφορετικό τρόπο στις διαφορετικές τάξεις, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον είναι ότι στον τωρινό δημόσιο διάλογο, στον οποίο ο οποίος έχει ανοίξει και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπου υπήρχε πάντα ο διάλογος, εντάξει, ανέκαθεν, πραγματικά, όχι μόνο στη δική μας βιολογική ζωή, πολύ παλιότερα. Αυτοί οι γυναίκες που παίρνουν μέρος δεν είναι αυτές οι οποίες υφίστανται σκληρότερα αυτού του είδους την πίεση και την παραβίαση. Τα κινήματα τα εκπροσωπούνται κυρίως και ενεργοποιούνται από ξέρουμε πια, από ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιο. Έτσι, είναι σαφές. Το φαινόμενο αυτό είναι και διαταξικό και τενδοταξικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι προφανώς παρατηρείται σε όλες τις τάξεις με διαφορετική ένταση, ανάλογα με τη δυνατότητα
των κεφαλαίων που διαθέτουν και οι γυναίκες και οι άντρες να αναστοχαστούν αυτού που ζουν, όσο το αυξάνεται τη δυνατότητα της απόκτησης και της κατάκτησης και της χρήσης των εργαλείων κατανόησης και μάλιστα της επιστημονικής κατανόησης του πώς λειτουργεί το κόσμος, αυτό το φαινόμενο παμβλύνεται. Όσο το κόσμος παραμένει φυσικοποιημένα τα φέρετο στο μυαλό των ανθρώπων, προφανώς το αναπαράγεται και διονύζεται με τον παραδοσιακό τρόπο, το τρόπο στο αναπαραγωγή των έφυλων σχέσεων. Αυτό είναι σαφές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό σε μια εποχή που εδώ και 30 χρόνια έχουμε τον εορτασμό του ατόμου, δηλαδή, ζούμε. Έχουν ξεχαστεί πια ότι υπάρχουν δομές, ότι υπάρχουν συνθήκες κοινωνικές, ότι τα άτομα δεν είναι στο κενό, κτλ. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο ξεχνάμε ότι υπάρχει μια κοινωνική βαρύτητα στο καθένα, σε κάθε τι που σκεφτόμαστε, σε κάθε τι που κάνουμε κτλ. Έχουμε μια ρίζα κοινωνική κτλ. Όταν ακούω με την αφορμή των καταγγελιών να επικαλούνται οι υπεύθυνοι την καθολική πρόσβαση στην τόλμη ως εάν την πρόσβαση στην τόλμη να είναι μια ατομική, ας πούμε, την επιλογή, πια το χάνουμε. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι πλέον είμαστε σε ένα καθεστώς αποκοινωνικοποιημένο, ότι δηλαδή πλέον τα πράγματα τα απορρέουν και καταλήγουν ύστερα από θελήσεις, τη βουλή, κατοδοκούν κτλ. Ως εάν να είμαστε τα πράγματα να στο χέρι μας. Λοιπόν, αυτό το ακριβώς κάνει και κάποιες κατηγορίες των γυναικών να αισθάνονται κοινωνικοποιημένες όταν δεν τολμούν. Δηλαδή, και γι' αυτό το βιβλίο έχει. Μερικές κατηγορίες γυναικών έχουν το προνόμιο όμως αυτής της ατομικής τόλμης. Βεβαίως. Ίσως δεν το ασκούν. Έχουν το προνόμιο της ατομικής τόλμης, γιατί έχουν τον προνόμιο των κοινωνικών και οικονομικών προϋποθέσεων για να τολμήσουν. Οπωσδήποτε. Ακριβώς. Αλλά δεν σημαίνει ότι το τολμούν. Δεν σημαίνει ότι ασκούν το δικαίωμα. Όχι, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση, γιατί δεν γίνεται. Πάντως, σε επίπεδο δομικό, έχεις δίκιο και προφανώς και αυτό και υποστηρίζω και υποστήριξα, ότι για να μπορέσουν όλες να είναι τολμηρές, θα πρέπει να καθολικοποιηθούν η όρητη πρόσβαση στην τόλμη. Και κατά συνέπεια, αν θες να αλλάξεις τα πράγματα, δεν αρκεί να μένεις μόνο στο επίπεδο των θεσμικών και νομικών προϋποθέσεων, αλλά θα πρέπει και να δράσεις στο επίπεδο του ασυνειδήτου. Γιατί αν τελικά κάτι είναι σεξιστικό. Πώς θα γίνει απόλυτα, αυτό, όμως, Νίκο. Ναι, αν κάτι είναι σεξιστικό, αυτό είναι το ασυνειδητό μας. Ναι. Δηλαδή, πώς θα γίνει όμως αυτή η παρέμβαση. Εδώ το κοριτσάκι 3 χρονών σκύβει 4 στην παιδική χαρά να σκύψει στη φουστίτσα, να μαζέψει κάτι που είναι κατά γης. Ο τρόπος που σκύβει να το πιάσει, ύστερα από την επίπληξη, εκεί εγγράφεται ο τρόπος που σκύβει, δηλαδή να πιάσει το πραγματάκι της από το έδαφος, εκεί γίνεται όλη η εγγραφή αυτού του σεξισμού. Του ρόλου. Του ρόλου. Κατά συνέπεια, θέλει μια τεράστια εργασία επανεκπαίδευσης σε όλους τους θεσμούς, οι οποίοι, και βέβαια τυποκρατική τυποκτία και έλεγχο, βεβαίως, έτσι, προκειμένου να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία σε μεγάλο βαθμό, θα μέχρι σε καθολικό, της επανεκπαίδευσης των σωμάτων και των εγκεφάλων. Πράγμα που μας φέρνει στο ότι οι γυναίκες, κυρίως οι γυναίκες, κατασκευάζουν τους άνδρες όπως τους κατασκευάζουν. Αμοιβαία γίνεται. Αυτό γίνεται αμοιβαία. Δηλαδή, για παράδειγμα, γι' αυτό και υποστηρίζω ότι αν ο αγώνας, εάν ένας αγώνας υιοθετηθεί μαζικός για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, στον αγώνα αυτό οφείλουν να συμμετέχουν και οι άντρες. Γιατί και οι άντρες είναι θύματα της κυριαρχίας τους. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει τη Βιρτζίνια τη Γούλφ όταν τα ανέλυε στα λογοτεχνικά της κείμενα. Πολύ καλύτερα από τα πολιτικά της, το πόσο κυριαρχείται ο άντρας από την κυριαρχία. Από την κυριαρχία του ασκεί. Δηλαδή, αν κανείς καταγράψει. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Σαφώς. Αλλά και αυτοί τι υποφέρουν με έναν τρόπο. Άρα, ας πούμε, στον αγώνα, δηλαδή, αν κάποιος κάτσει και καταγράψει το βάρος των ανδρών προκειμένου να υπερασπίσουν την εικόνα του κυριαρχού,
Εννοείται. Όπως τα παλιά ήταν από πόλη, ήταν τα αναγκασμένα να πολεμάνε για να ανοίξουν το ότι είναι άντρες. Μιλώντας για ιδιαιτερότητες, θέλω να σε ρωτήσω και για μια που έχει σχέση με τη δική μας, την ελληνική και τη μεσογειακή. Ολοκληρώνω τη δράση μου και αμέσως. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη συμμαχία που πραγματικά πιστεύω ότι τα και γυναικών έχουν ωφεληθεί και οι δύο τελικά. Και μόνο έτσι μπορεί το αγώνας να γίνει αποτελεσματικός και μόνο έτσι το σεξισμός θα παραμείνει μια αναλυτική κατηγορία και να μην μετατρέψει την κατάσταση σε μια δίκη των γυναικών προς τους άντρες. Τελικό δεν έχει ένα αποτέλεσμα στην τελική ανάλυση. Κάτι ήθελε να μας πει η Ελένη και θα επανέλθω. Ναι, ήθελα μια μικρή παρέμβαση να καλέσουμε πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν εφόσον το θέλουν να θέσουν ερωτήσεις και θα απαντήσουν τις ερωτήσεις. Και σκεφτόμουν ότι έτσι όπως ετέθη ο κ. Παναγιωτόπουλος νωρίτερα εξήγησε τι σημαίνει το κοινωνιολογικό φαινόμενο, όπως τον ρώτησε η κυρία Τριανταφύλου, της συμβολικής κυριαρχίας και αναφέρθηκε αδρά σε κάποιες επιπτώσεις του. Κράτησε αυτή τη φράση ότι δεν έχουν όλοι το ίδιο δικαίωμα πρόσβαση στην τόλμη. Μου φαίνεται φοβερή επίπτωση αυτή της συμβολικής κυριαρχίας. Αλλά μια που άρχισε η συζήτηση, ήθελα και τους δυο σας να ρωτήσω, μια που υπάρχει αυτή η αναφορά στα δύο φύλλα και στο επίκεντρο του βιβλίου του κ. Παναγιωτόπουλου βρίσκεται αυτό το αίτημα του συλλογικού αγώνα ενάντια σε ό,τι συμβαίνει. Ήθελα να ρωτήσω το τι σημαίνει εν τέλει να γράφει ένα τέτοιο βιβλίο ένας άντρας, στον αντίποδα δηλαδή αυτού που ρώτησε την κ. Τριανταφύλου, που είπε ότι δεν μίλησαν όλοι οι άντρες, υπήρξε και σιωπή. Τι σημαίνει όμως να ασχολείται με αυτό το κατεξοχήν γυναικείο θέμα ένας άντρας εν τέλει, και αν πράγματι μπορεί ο αγώνας να γίνει συλλογικός, αν κρίνεται ότι οι συνθήκες είναι όριμες, όπως λέμε, να γίνει συλλογικός αυτός αγώνας στην ελληνική κοινωνία. Ναι, η ερώτηση είναι κατάλληλη και πολύ εύστοχη. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα έτσι ώστε να είναι υποχρεωμένοι όλοι να γίνεται αυτό, να κάνουν αυτό. Δηλαδή, όπως λέει το Μακιαβέλη, θα πρέπει να βρίσκουν οι άνθρωποι συμφέρον στην αρετή. Το ξέρω πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, θεωρώ πραγματικά ότι θα πρέπει να τεθούν τις συνθήκες έτσι ώστε είτε κατανοητικές, είτε θεσμικές, είτε νομικές, έτσι ώστε όλοι να έχουν ένα συμφέρον στην άρση αυτής της βίαιης επικοινωνίας μεταξύ των φύλων. Τώρα, όσον τα αφορά. Κάτι να κερδίσουν. Ναι, βέβαια. Και να το συνειδητοποιήσουν. Επίσης της προσωπικής ευτυχίας και ευημερίας. Για να το συνειδητοποιήσουν ότι το έτσι γίνεται βασικό. Τώρα, το τι σημαίνει ότι τα γράφει ένας άντρας, όταν είναι επιστήμονας όπως είμαι και εγώ, σημαίνει ότι χρειάζεται μια επιπλέον εγρήγορση και παγρύπνηση επιστημολογική για να μην προβάλλει στο αντικείμενό του τη σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή να μην πάψω να είμαι επιστημονικό υποκείμενο και να εμφυλοχωρήσει το εμπειρικό υποκείμενο στην ανάλυση, δηλαδή του άντρα. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα αυτό. Τώρα, το άλλο, το αναφορικά ως το εμπειρικό υποκείμενο, τι σημαίνει να γράφω, νομίζω ότι, όπως σας είπα και πενήθηκα, ότι με βοηθάει να καταλάβω περισσότερο το δικό μου το ρόλο αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι αναλύοντας αυτό καταλαβαίνω καλύτερα τον εαυτό μου, όπως πάντα συμβαίνει δηλαδή, στην επιστήμη. Δηλαδή, όπως σημαίνει στην εγγραφή. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου. Θα σημειώσω εδώ κάτι, ότι σε αυτό που είπε η Ελένη, ότι εγώ αυτό δεν το θεωρώ γυναικείο ζήτημα και το ανέφερες, όπως δεν θεωρώ, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι, γυναικείο ζήτημα την πορνεία, γιατί οι επισκέπτες είναι άνδρες και κάτι νοσηρό υπάρχει εκεί. Και δεν εκπορνεύονται μόνο γυναίκες, ούτε σε εκπορνεύονται μόνο γυναίκες. Μιλώντας για τη γυναικεία, πορνεία που είναι και το, πώς να το πούμε, είναι ένα αρχαίο ζήτημα, έτσι. Και μάλιστα δεν έχουμε βρει και τρόπους διαχείρισής του. Άλλες χώρες κάνουν το Α, άλλες κάνουν το Β, άλλες τιμωρούν τους πελάτες. Δηλαδή το έχουν δει από διάφορες πλευρές. Τίποτα δεν έχει συμβεί. Δεν έχει προχωρήσει, ας πούμε, έχει λυθεί το θέμα. Λοιπόν, κυρίως διότι υπάρχει αυτή η διαλεκτική σχέση.
Αν δεν υπάρχει ο πελάτης, δεν υπάρχει και οι εργαζόμενοι στο σεξ. Κάπως έτσι μπορούμε να δούμε το ζήτημα της βίας, έτσι. Της βίας σε όλες τις μορφές, της παραβίασης των ορίων σε όλες τις μορφές. Από το πιο, ας το πούμε, ανώδυνο βήμα προς την παραβίαση μέχρι το θάνατο, ας πούμε, τη γυναικοκτονία, ας πούμε, παρότι η λέξη δεν μου αρέσει καθόλου. Ωστόσο, έχει περάσει και αυτή μέσα στο λεξιλόγιο της κοινωνιολογίας. Γι' αυτό η ερώτησή μου, και επιμένω πάνω σε αυτό, είναι τι κάνει στραβά η παγκόσμια κοινωνία, με βεβαίως πολλές διακυμάνσεις, διότι έχουμε την τάση, παρενθετικά, να κοιτάμε τον ομφαλό μας, δηλαδή ένα χώρο όπου έχουν γίνει πράγματα, όπου έχουμε προχωρήσει αρκετά, και να ξεχνάμε τον ευρύτερο κόσμο όπου δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και εδώ είναι δύο οι ερωτήσεις. Πρώτο, τι μπορούμε να κάνουμε στη Δύση για το ζήτημα της παιδείας των ανδρών, κατά πρώτον, και δεύτερον, πώς αντιμετωπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, που δεν είναι και τόσο αναπτυσσόμενος, είναι ίσως αναπτυσσόμενος υπό την έννοια της οικονομικής, ας πούμε, μεγέθυνσης, αλλά ως προς τα ήθη παραμένει προσκολλημένος έτσι σε αυταρχικές θρησκείες, ας πούμε, και πατρογονικά έθιμα. Κοίταξε, η πρώτη ερώτηση είναι τεράστια και δεν ξέρω αν έχει καν μπορώ να την απαντήσω. Αλλά θα βρω έναν τρόπο, ο οποίος είναι το εξής. Θεωρώ ότι το τι πρέπει να γίνει περνάει αναγκαστικά μέσα από τον επανορισμό του πολιτικού. Δηλαδή, νομίζω ότι τα ερωτήματα αυτά τα ανακύπτουν. Δηλαδή αυτά τα ερωτήματα, τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, σε μια εποχή, η οποία, όταν λέω την εποχή, είναι τα τελευταία δεκαετίες, όπου το πολιτικό πλέον έχει αποδομηθεί, έχει απαξιωθεί ως λειτουργία. Νομίζω ότι το βασικό που μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες και ως κλιμάκια, εκπροσώπηση, οργάνωση των πολιτών, που μετέχει ο καθένας κλπ, θα ήταν να πιέσουμε να ξαναθυμηθεί το πολιτικό κόσμο στη λειτουργία του. Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική του λειτουργία, ποια είναι η λειτουργία του, μάλλον, είναι να καταστήσει το δυνατό εφικτό. Εντάξει, λοιπόν, σε αυτή την προοπτική, η οποία ξεχαστεί πια, ύστερα από τον φαταλισμό, στο οποίο έχει τυποπέσει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως, γιατί πια όλα εξεκούνται από την αγορά κτλ. Σε αυτό λοιπόν τον επανορισμό της πολιτικής, βασικό ρόλο έχουν οι επιστήμονες, κατά άποψη μου, και οι διανόμενοι γενικότερα. Και μπαίνω σε αυτό που ελέγχω καλύτερα. Θεωρώ πλέον ότι εάν οι πολιτικοί έμαθαν λίγο οικονομία εξ ανάγκης, νομίζω ότι είναι τελείως μακριά από την κοινωνιολογία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορεί κανείς να κυβερνήσει ένα κοινωνικό κόσμο ταγνώντας παντελώς ενίοτε τους στοιχειώδεις νόμους λειτουργίας της κοινωνίας. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το ρόλο των κοινωνικών επιστημών είναι κρίσιμος, μάλιστα σε μια εποχή που η πολιτική ή η ψευδοπολιτική χρησιμοποιεί ψευδοεπιστήμονες για να μετατρέψει πολιτικά ζητήματα σε τεχνικά ζητήματα, νομοποιημένα βέβαια από την κοινή τη γνώμη, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις ψυχομετρήσεις. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πιστεύω ότι το ρόλο των κοινωνικών επιστημόνων και των διανομένων που προσπαθώ με τις δικές μου δυνάμεις όπως και άλλοι να επαναξιοδοτήσω, τι είναι κρίσιμος. Αυτό πιστεύω, αυτό θα σου απαντούσα. Τώρα, στο πώς και τι μπορεί πιο πρακτικά να γίνει, αν θέλει, μπορούμε να συζητήσουμε και αν ενδιαφέρει και το κοινό να πούμε κάποιες ιδέες παραπάνω. Πάντως είναι σίγουρο ότι. Οικογένεια. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η οικογένεια είναι κλιμάκια όπου αναγκαστικά, όπως έχει διαμορφωθεί το τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών, από τότε με τη λειτουργία της κρατικής λειτουργίας, άρα ουσιαστικά από την πολιτική με έναν τρόπο. Άρα θέλω να πω ότι αν δεν τα αλλάξει το τρόπος του να κάνουμε την πολιτική, του να επινοούμε την πολιτική, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε άλλες λύσεις πέρα από αυτή την προοπτική που μόλις ανέπτυξα. Εννοείται και η πολιτική,
τους θεσμούς, να αλλάξουν οι θεσμοί, ή εννοείται ο καθένας από εμάς την προσωπική του στάση που είναι και πολύ νόμη. Τη θεσμή, τη νόμη, τα μεσολαβητικά κλιμάκια μεταξύ πολιτών και κράτους. Τα εγχειρίδια, τα σχολικά εγχειρίδια, τα μαθήματα. Αυτά όλα όμως θέλουν πραγματικά μία προϋποθέτουν για την αποτελεσματικότητά τους και για τη συστηματική ενεργοποίησή τους. Γιατί, ξέρετε, έχουμε το φαινόμενο του σκούπ, ας πούμε, και στην πολιτική, ξέρετε, που δεν είναι μόνο στη δημοσιογραφία. Αυτό θέλει μια άλλη πολιτική. Θέλει έναν άλλο πολιτικό κόσμο, ο οποίος δυστυχώς κινείται στη σφαίρα των επόμενων τεκλογών. Οπότε, δηλαδή, σε αυτή την προοπτική δεν γίνεται να... Ωστόσο, ο χρόνος από μόνος του, Νίκο, έχει επιφέρει αρκετές αλλαγές. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Θέλω να πω ευτυχώς. Αυτό που λες, δηλαδή, το optimum που παρουσιάζεις συνεπάγεται την επιτάχυνση, έτσι. Βέβαια. Μια στρίφηση, η οποία φαίνεται να είναι στο δρόμο της. Κοίταξε, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Μένουν να γίνουν πάρα πολλά ακόμα. Εντάξει, νομίζω ότι η φεμινιστική επανάσταση έχει πολύ μακρύ δρόμο ακόμα. Γιατί επαναλαμβάνω... Για παρελθόν. Γιατί, ναι, βεβαίως, γιατί τα σώματα έχουν τεράστια τέτοια αδράνεια. Θυμίζω πόσες φορές δεν λέμε ότι θέλω, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλω, έχω συνείδηση ότι πρέπει να πάω, αλλά δεν μπορώ. Είμαστε ίσοι, αλλά εγώ τρεχόμαι να πάω εκεί. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν αλλαγές, αλλά πιστεύω αν θέλουμε, όπως λες, να επιταχύνουμε αυτές τις αλλαγές, να τις υποστηρίξουμε για να έχουν τη διάρκεια, γιατί... Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παλινδρομήσεις σε αυτές τις διαδικασίες. Έτσι, ναι. Δεν είναι μια εξελικτική διαδικασία. Μικρές. Όχι πάλι από την αρχή. Μικρές παλινδρομήσεις. Ναι, αλλά μπορούμε να έχουμε και παλινδρομήσεις. Όπως είναι στα εργασιακά, όπως είναι αλλού. Θέλω να πω, δηλαδή, μπορούμε να δούμε επιστροφές τα πίθανες. Άρα, σε αυτή την προοπτική, νομίζω ένας από τους μηχανισμούς που θα το εξασφάλιζε είναι αυτό. Δηλαδή, να υποχρεώσουμε τον πολιτικό κόσμο να μην σκέφτεται μόνο την απαραγωγή του, αλλά και να θυμηθεί τη βασική του λειτουργία για την οποία υπάρχει. Δηλαδή, τη ζει από και για και θα πρέπει όντως να ζει από και για αυτό το αντικείμενο, δηλαδή και την κοινωνία. Ένα εμπόδιο που μπορεί να γίνει να βρεθεί στο δρόμο για κάτι τέτοιο, δηλαδή για την απόλυτη ισότητα, για την χειραφέτηση, για το σεβασμό στην πραγματικότητα, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, τον αμοιβαίο σεβασμό, είναι το ότι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, νιώθουν πιο άνετα, νιώθουν πιο καθησυχασμένοι μέσα σε ρόλους που κληρονομούν και που είναι γνωστοί. Ναι. Τους αναπαράγουν, μπορεί με κάποιο fine-tuning, συμβαίνει αυτό και έτσι έχουμε κάποια πρόοδο, αλλά γενικά νομίζω ότι είναι και ένα bias, ας πούμε, του ανθρώπινου εγκεφάλου, ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί καινούριο ρόλο σε καινούριο πλαίσιο. Αυτό νομίζω ότι μας χαρακτηρίζει όλους στον α ή στον β βαθμό. Και καθώς δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς ρήξεις απότομες, ούτε στο σχολείο, για παράδειγμα, ούτε στη διαπαιδαγώγηση μπορεί κανείς να κάνει ρήξεις από μια γενιά σε μια άλλη. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια πορεία στην οποία τα πράγματα συζητιούνται και επανέρχονται. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η ισότητα και βεβαίως και δεν αμφισβητείται, έτσι. Αυτό που έχει σκοτεινές γωνίες είναι η ισότητα μέσα στη διαφορά. Πράγμα που θυμίζει λίγο και το apartheid, δηλαδή ίση αλλά χωριστά. Νομίζω δηλαδή ότι η κυρίαρχη, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κυρίαρχη ιδεολογία σήμερα, η ασυνείδητη, ας πούμε, ιδεολογία των ανδρών και των γυναικών είναι ότι είμαστε ίση αλλά διαφορετικοί. Όχι ως προς τα προφανή, έτσι, ότι μυϊκή δύναμη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ας πούμε, και αυτά είναι κάπως ξεπερασμένα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο ως προς τα βιολογικά, ας πούμε, χαρακτηριστικά, αλλά και ως αυτά που επιφέρουν, ας πούμε, τα βιολογικά χαρακτηριστικά, αν δούμε τον άνθρωπο στη διαχρονία του. Και μέσα σε αυτό οι γυναίκες είναι πάρα πολύ βολεμένες. Δηλαδή, όταν δεν
δεν υπάρχει βάρος ανισότητας, νομικής ας το πούμε, επίσημης ανισότητας, πράγμα που θα τις πίεζε, αλλά το ότι υιοθετούν ένα ρόλο που είναι γυναικείος ρόλος, δηλαδή περισσότερο στο σπίτι, περισσότερο στην κουζίνα, όχι 100%, αλλά περισσότερο με τα παιδιά. Η Ελληνίδα, ιδιαίτερα μητέρα ή η μητέρα της Μεσογείου, είναι μια φιγούρα, ας πούμε, τερατώδης από πολλές απόψεις, έτσι, η οποία ασκεί έμεση εξουσία, έτσι. Και μέσα σε αυτό το κέλυφος, ας πούμε, ενός ρόλου που διαμορφώνεται μέσα στην ισονομία, νομίζω ότι είναι πολύ βολεμένες. Είναι επιβολημένες γιατί δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες να τις προσφερθούν ώστε να επιλέξουν. Δεν θέλω να πω αυτό ότι μου θυμίζει για μια φορά ότι οι άνθρωποι ικανοποιούνται με τις εκπομπές χαμηλής τυπιότητας κτλ. Νομίζω ότι δεν έχουν τους όρους που θα τους επέτρεπαν να μπορούν να επιλέξουν. Δηλαδή είναι θέμα εκπαίδευσης, πιστεύει. Φυσικά, τελείως. Είναι θέμα υπερβολικό βάρος και ελπίδες στην παιδεία. Όταν λέω παιδεία, όμως, δεν είναι παιδεία. Εννοείς γενικότερη παιδεία. Μιλάω για συνθήκες κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικές, οι οποίες επιτρέπουν μια ταγωγή του σώματος. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την προοπτική, εγώ το μόνο που θα έλεγα και υποστηρίζω είναι να δοθούν σε όλους, άντρες και γυναίκες, τη δυνατότητα να μπουν σε έναν ταγώνα μεταξύ τους, που να διαχειριστούν με κοινά όπλα το τι θα κάνουν. Αυτό θέλει. Δηλαδή, σε αυτή την προοπτική δεν θέλω να πω τι θα γίνει, τι πρέπει να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει σε αυτόν τον αγώνα, τον ανοιχτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος με ίδιους τυπόρους από τους μεν και τους δε, προκειμένου να διαχειριστούν το πώς να πάνε. Όπως και σαν ζευγάρι με έναν τρόπο. Δηλαδή, για να μπορέσει να μην υπάρξει τη βία πελανθάνουσα μέσα σε ένα ζευγάρι, για να μπορούν να υποθούν τα πράγματα και να μπορούν να διαχειριστούν, θα πρέπει και οι δύο να κατέχουν την ίδια θέση στην κλίμακα, στην ιεραρχία της γνώσης, της οικονομικής και εξουσίας, του κύρους κτλ. Και να μπορούν να τα διαχειριστούν. Διαφορετικά δεν γίνεται συζήτηση της ισοτιμίας. Άρα, τη ισοτιμία θέλει προϋποθέσεις πρόρασης στην ισοτιμία για να συζητήσουμε για τη ισοτιμία. Διαφορετικά δεν γίνεται. Σωστά. Λες στο βιβλίο σου πως... Υπάρχει ένα ερώτημα από άνθρωπο που παρακολουθεί τη συζήτησή μας, από τον Αντώνη Κουτάκη, το οποίο είναι σχετικό με τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Τη διαβάζω. Τα κοινωνικά κινήματα μπορούν να αντικαταστήσουν εν μέρει αυτό που δεν είναι ικανή να κάνει η πολιτική. Ο νέος ρόλος του φεμινιστικού κινήματος θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Βεβαίως, ναι. Πιστεύω στο ρόλο των κινημάτων, αλλά όχι με την παραδοσιακή του την μορφή. Θεωρώ δηλαδή ότι έχω δουλέψει και γι' αυτό, αλλά δεν με τις παρούσες. Τη δεκαετία του 90 είχαμε δουλέψει μια ομάδα επιστημόνων πάνω στην ανασυγκρότηση του τρόπου λειτουργίας των κινημάτων, το ποιοι συμμετέχουν σε αυτά κτλ. Πιστεύω όμως, όπως είναι, και να μην κάνω μεγάλη απάντηση, πάντως θα έλεγα ναι, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι τα κινήματα και η συμμετοχική δημοκρατία του με έναν τρόπο είναι μια από τις λύσεις ουσιαστικά, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, με βάση το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός κλίμας, επαναλαμβάνω, ο οποίος τη μετατρέπει τους πολίτες σε τηλεθεατές και σε αριθμούς δημοσκοπήσεων. Στην Ελλάδα όμως αγχούν τα κινήματα. Όχι, εδώ έχουμε ένα θέμα. Όχι, κοιτάξτε, κάθε ζήτημα που θέτουμε έχει και την κοινωνική του βαρύτητα, την πολιτισμική του βαρύτητα, έχει ένα παρελθόν, τη χώρα, άλλο στη Γαλλία, άλλο στην Αυστρία, άλλο στην Ιταλία. Είναι προφανές. Αλλά εδώ έχει γίνει ακριβώς ο κλίμας πάρα πολύ πίσω. Ήταν πάρα πολύ πίσω η θέση των γυναικών στην Ελλάδα. Έχει γίνει και ο μακρύτερος δρόμος. Χωρίς ιδιαίτερα κινήματα. Θέλω να πω ότι η συμμετοχή μας στον ανεπτυγμένο κόσμο μας τράβηξε μπροστά μέσα σε 40 χρόνια. Στη δεκαετία του 50, οι γυναίκες στο χωριό, μιλάμε τώρα πάντα, έτσι, γιατί η μικροελίτ, ας πούμε, έβρισκαν τον τρόπο να ζήσουν. Περπατούσαν
πίσω από το γάιδαρο. Και στο γάιδαρο πάνω ήταν ο άντρας και εργαζόμενος. Αυτός, έτσι. Ακριβώς. Και η διαφορά είναι τώρα μετά από 50 τη χρονιά ότι δεν είναι στο γάιδαρο, αλλά είναι στην ιατρική, είναι στη μικροβιολογία και στο φαρμακείο και όχι στην νευροχειρουργική. Αυτό το άκουσα ότι το είπες και σε μια εκπομπή. Ναι, ναι. Συμβαίνει και δεν συμβαίνει, Νίκο. Είναι λίγο πασέ αυτό που λες. Δηλαδή είναι λίγο οριακό. Στατιστικά δεν είναι. Ναι. Στατιστικά δεν είναι. Στατιστικά πάντως δεν είναι ακόμα. Εντάξει. Στατιστικά. Εντάξει. Στατιστικά, πω, όταν βλέπεις μακροσυρές, το βλέπεις ότι να παράγεται. Δηλαδή θέλω να πω πάρα πολύ δύσκολα θα δεις. Εντάξει, γιατί μένει το ζήτημα ακριβώς αυτού που λέγαμε πριν, ότι θέλουν να συνδυάσουν τον γάμο και τη μητρότητα, που είναι επίσης μια περίπλοκη, ας πούμε, διαδικασία και ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός για όλους. Για όλους όσοι θέλουν να εργάζονται με φιλοδοξίες ή με οτιδήποτε. Το ότι το έθεσες πάντως και εσύ πριν, μόλις λίγο πριν, μίλησες για τη στερεοτυπική αντιμετώπιση του ρόλου στο πλαίσιο του ζευγαριού. Βέβαια, βέβαια. Οπότε αλλά αυτή την έννοια δεν είμαστε πίσω από το γάιδαρο, αλλά σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων παρατηρούνται αυτά που εσύ περιέγραψες μόλις. Άρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Έρχονται στο γραφείο μου δύο υποψήφιοι διδάκτορες, ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Κάνουμε τη συζήτηση, κάποια στιγμή ρωτάει το κορίτσι, τα απαντάω σε αυτόν και θεωρεί ότι θα πρέπει να απαντήσει σε μένα το αγόρι. Ενώ ουσιαστικά πρέπει να απαντήσει το κορίτσι. Μαθημένος. Καθημερινό αυτό. Μαθημένος. Τον έχει κακομάθει η Ελληνίδα μάνα του. Δεν θέλω να πω, ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα έχουμε κυρίες οι οποίες έχουν τη θέση στελεχών που κάτω από την δική τους την καθοδήγηση και την ηγεσία υπάρχουν μια σειρά τα πάτρες και έχουμε συνεντεύξεις αυτή τη στιγμή από τις ερευνές μου όπου παρατηρούμε μια τεράστια ένταση από πλευράς τους καθημερινά για να διαχειριστούν την εικόνα η οποία δεν είναι φυσική, δεν τη βιώνουν ούτε αυτή φυσική, ούτε αυτή του φυσική. Γιατί έχουν μια παραπάνω ένταση στο πώς θα δικήσουν ένα τομέα. Θέλω να πω λοιπόν ότι τη συνειδητοποίηση, και αυτό ήταν το βιβλίο που ουσιαστικά μια συμβολή, νομίζω, αν έχει ενδιαφέρον, είναι ότι η συνειδητοποίηση δεν αρκεί. Δηλαδή θέλω να πω, και το είπα κάποια στιγμή, ότι πάρα πολλές φορές λέμε, ναι, το καταλαβαίνω, πρέπει να γίνει, αλλά δεν ακολουθεί το σώμα. Λοιπόν, κατά συνέπεια, νομίζω ότι σε αυτούς τους θεσμούς που παράγουν αυτό το ασυνείδητο και το οποίο δεν ελέγχεται και ουσιαστικά είμαστε ατομικότητες που αποτελούμε την εσωτερήκευση της εξωτερικότητας, δηλαδή των δομών, εάν δεν δράσουμε εκεί και αν δεν υπάρχει, να υπάρχουν θεσμοί που θα ελέγξουν αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού αυτού του ασυνείδητου, αυτού της παραγωγής του ασυνείδητου, νομίζω ότι το πράγμα θα αργήσει πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η εκκλησία σε εμάς είναι ένας βασικός τομέας, το οποίο καθορίζει πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κόμμα, αυτή την παραγωγή ενός σεξιστικού ασυνείδητου. Παράδειγμα. Ωραία. Δεν ακουμπιέται καν ακόμα. Υπάρχει ο κίνδυνος, για μένα κίνδυνος, θα μου πεις τη δική σου άποψη, να θεωρηθεί όλη αυτή η καινούργια προσπάθεια έτσι, στον χώρο του σώματος, ας πούμε, και τους παραβίες του σώματος στην οποία αναφερθήκαμε, μια προσπάθεια να παρουσιάζονται οι γυναίκες ως θύματα. Γενικά υπάρχει μια κουλτούρα του θύματος έτσι, τα τελευταία 20-30 χρόνια μέσα από το κίνημα της πολιτικής ορθότητας. Ο καθένας είναι θυγμένος για κάτι, άλλος για την αποικιοκρατία, άλλος για το ρατσισμό, άλλος για την ανδρική κυριαρχία. Χρησιμοποιείται και η λέξη φαλοκρατία, νομίζω και εσύ τη χρησιμοποιείς, η οποία μου φαίνεται τελείως 70's, ας πούμε τώρα, και τους δίνουμε και πολύ μεγάλη σοβαρότητα εδώ που τα λέμε. Αλλά παίρνουμε δηλαδή τους άνδρες υπερβολικά στα σοβαρά. Αλλά θέλω να πω ότι το γυναικείο φύλο δεν θα αρεσκόταν να είναι αντικείμενο, ας πούμε, ίκτου και να θεάται ως θύμα στο κάτω-κάτω. Νίκο, είμαστε πλειοψηφία παγκοσμίως. Δεν πρόκειται για μια μειοψηφία έτσι, την οποία κάποιος πρέπει να φροντίσει. Και η ισχύ των γυναικών και η βιολογική και η κοινωνική είναι τεράστια.
Άρα χρειάζεται μία προσοχή τόσο στις λέξεις, έτσι, όσο και στις μεθόδους, ώστε αυτό που λέγεται φεμινιστικό κίνημα, και εμένα μου φαίνεται και ο όρος κάπως ξεπερασμένος, είναι σαν να λέμε δημοκρατικό κίνημα, είναι σαν να λέμε ανθρωπιστικό κίνημα. Δηλαδή είναι κάπως κατακτημένο το ότι... Ναι, okay, το, για το τι πρέπει να γίνει είναι κατακτημένο. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι κατακτημένο το ότι έχει γίνει. Θα επιμείνω σε κάτι που λες που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, είναι προφανές ότι μοιραζόμαστε την άποψη ότι τη σημασία των λέξεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Κατασκευάζουν τον κόσμο και θέλει έναν εκτελονισμό κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μια λέξη και τη βγαίνει από το στόμα μας. Όπως λέει το Wittgenstein. Παρ' όλα αυτά, επιμένω σε κάποιες. Και όπως είπες, χρησιμοποιώ κάποιες έννοιες που είχαν μια κοινωνική ισχύ στο παρελθόν, κυρίως για να προκαλέσω περισσότερο παρά για να χρησιμοποιήσω το εργαλείο στην αναλυτική μου διαδικασία. Τι θέλω να πω. Ζούμε, ας πούμε, και ο υπεριαλισμός είναι τέτοια τη λέξη, το πολιτισμικός υπεριαλισμός. Προφανώς είναι το 70, αλλά είναι σε ισχύ. Τώρα λένε νέο υπεριαλισμό. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι σε μια εποχή η οποία προηγείται τα τελευταία 25-30 χρόνια, όπου έχει υπάρξει ένα πλυντήριο που ξέπλυνε έννοιες ακριβώς για να αποκοινωνικοποιήσει το κοινωνικό με έναν τρόπο. Δηλαδή, ξέρω, δεν υπάρχει λέξη εκμετάλλευση, δεν υπάρχει λέξη εκδομή, δεν υπάρχει λέξη τάξη, δεν υπάρχει λέξη κλπ. Προκειμένου να φτάσουμε όλοι να θεωρούμε ότι όλα τελειώνουν και αρχίζουν στο άτομο με έναν τρόπο, νομίζω ότι κάποιες έννοιες, ακόμα και αν θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιες έννοιες, κάποιες άλλες, χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή ακριβώς για να προκαλέσουν τα αντανακλαστικά του παρελθόντος που έχουν την χρήση. Ή να προσδιοριστούν εκ νέου, δεν είναι. Βεβαίως. Κοίταξε, είναι μια σύγκρουση, μικροσύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα σε κοινωνιολόγους σαν τον Νίκο και ιστορικούς σαν εμένα. Οι ιστορικοί, επειδή βλέπουν τη διαχρονία και σε σχέση με το φεμινιστικό κίνημα, εγώ σκέφτομαι πώς ήταν τα πράγματα, ας πούμε, όταν η Wollstonecraft έγραψε το περίφημο βιβλίο περί δικαιωμάτων των γυναικών, δηλαδή το 18ο αιώνα. Και ζητοκραυγάζω γι' αυτό. Δηλαδή βλέπω τη διαδρομή περισσότερο από όσο βλέπω τις αργές αλλαγές που γίνονται μέσα στη βιολογική μου ζωή. Είναι μια καλωδίωση, άλλη ας πούμε. Πάρα πολύ χρήσιμη. Δηλαδή αν πει κανείς αν οι κοινωνίες είναι πιο βίαιες ή λιγότερο... Στη διαχρονία θα πούμε ότι είναι πολύ λιγότερο τη βίαιση από ό,τι στο παρελθόν. Διαβεβαιώ ότι είναι πολύ λιγότερο βίαιση. Το λέω και εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πετούμε την άβληση ακόμα των μορφών βίαιση που υπάρχει ακόμα. Εννοείται. Άρα είμαστε στη διαλύση. Να συμπυκνώσουμε λίγο το χρόνο. Να κάνουμε. Να συμπυκνώσουμε λίγο το χρόνο. Είναι ο μεγάλος ιστορικός χρόνος και έχουμε τώρα εδώ το συγκεκριμένο φαινόμενο στο οποίο αναφερόμαστε, το ελληνικό μυθού. Μπορούμε να πούμε αργότερα ίσως και αν έχει κάποια ιδιαιτερότητα το ελληνικό μυθού έναντι του κινήματος όπως αναπτύχθηκε σε άλλες χώρες. Έχουν περάσει 3 μήνες από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Που ήταν πολύ καυτή επικαιρότητα, οι πάντες ασχολούνται μαζί της, άρχισε να ξεπλέγεται το κουβάρι, μάθαμε για συγκεκριμένους ανθρώπους, πήραν θάρρος και από οικογένειες, παιδιά να μιλήσουν κτλ. Έχουν περάσει 3 μήνες έκτοτε. Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δυο σας, πιστεύετε ότι στο διάστημα αυτό υπήρξε πραγματική εξέλιξη ή τέλος πάντων 3 μήνες πριν θα φανταζόσασταν ότι θα έχει εξελιχθεί όπως όντως εξελίχθηκε μέχρι σήμερα 3 μήνες μετά το όλο θέμα. Νίκο. Και εγώ πιστεύω πως ναι, δεν με εξέπληξε. Δηλαδή, νομίζω ότι χάνει τη δυναμική του, διότι το είπαμε κάποια στιγμή απασά, δηλαδή ότι όταν δεν υπάρχουν αυτοί οι αναγκαίοι θεσμοί
τη διαμεσολαβητική μεταξύ πολιτών, κοινωνίας και κράτους, όταν δεν είναι ισχυροί να κινητοποιήσουν, να αναπαράγουν, να υποστηρίξουν την παραμονή των ζητημάτων και να, στη σφαίρα των κυρίαρχων ζητημάτων, είναι προφανές ότι θα χάσει τη δυναμική του. Δεν νομίζω ότι το με εξέπληξε. Παρέσυρε μια σειρά από καταγγελίες, αλλά δεν βλέπω τη δυναμική αυτή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πραγματική κατάσταση άλλη, ας πούμε. Αυτό βλέπω. Αυτό νομίζω, δηλαδή. Όμως νομίζω, εντάξει, ίσως να μην επηρέασε τους μεγαλύτερους που έχουν τις παγιωμένες μορφές συμπεριφοράς, αλλά έπαιξε το ρόλο του ήδη. Μα ναι, ασφαλώς. Στους νεότερους, επομένως έχουμε μια κληρονομιά, ας πούμε, για το μέλλον. Υπάρχει ένα κεκτημένο, είναι προφανές. Ακριβώς, υπάρχει ένα κεκτημένο. Άλλωστε, παρότι δεν θα έπρεπε να το ευχόμαστε, θα υπάρξουν και άλλα τέτοια φαινόμενα, ας πούμε, και κρούσματα, οπότε... Ότι υπάρχουν ήδη κι άλλα. Το πιθανότερο είναι ότι και αυτά θα βγουν στο φως, οπότε θα ανανεωθεί ο διάλογος αυτός, ώσπου να δημιουργηθούν καινούργιες γενιές που να έχουν λιγότερα από τα βάρη, ας πούμε, αυτής της παράδοσης που κουβαλάμε. Θα συμφωνήσω απολύτως με αυτό που λες, είναι και πρόκταση του αυτού που είπα. Απλώς να θυμόμαστε το εξής πάντα, αυτό που έλεγε το Σπινόζα, ότι η αλήθεια δεν έχει από μόνη της, ας πούμε, δύναμη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν τις προϋποθέσεις που την καθιστούν αναγνωρίσιμη. Αυτό είναι το ζήτημα πάντοτε. Δηλαδή, θα υπάρχουν τα ζητήματα όντως κτλ. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν πάντοτε τη θεσμή που να μπορεί η αλήθεια αυτή που θα βγαίνει, τη νέα καταγγελία, να βρίσκει τη συνέχεια της και να ενεργοποιεί και να επενδύει και να επενδύεται από το κεκτημένο το προηγούμενο. Υπάρχει και μια συνέχεια, δηλαδή. Αυτό ζητώ από την πολιτεία. Νομίζω όμως ότι μέσα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, τουλάχιστον μέσα στον παγκοσμιοποιημένο αναπτυγμένο κόσμο, δηλαδή που έχουμε τη διαρκή ενημέρωση και τη διαρκή ροή, ας πούμε, εμπειριών, κάτι που συμβαίνει αλλού μπορεί να έχει αντίκτυπο. Και εδώ δεν χρειάζεται να συμβεί στο χωριό μας. Μα αυτό συμβαίνει τόσο. Και ελπίζουμε να τα διατηρηθούν αυτή τη διάβλη για να μπορέσουμε να αλληλοπεριαζόμαστε διεθνώς, διότι όταν οι διαδικασίες είναι διεθνείς, είναι δύσκολο να επηρεάζονται τα τοπικά φαινόμενα από μηχανισμούς αποκλειστικά τοπικούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και εδώ πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που είναι... Το έχουμε θίξει, αλλά που είναι, νομίζω, το κέριο. Οι αβυσαλαίες ανισότητες, τόσο στα σύνορα, ας πούμε, του αναπτυγμένου, μέσα στα σύνορα του ανεπτυγμένου κόσμου, όσο και ανάμεσα στον ανεπτυγμένο κόσμο και στον μη. Mm-hmm. Αυτές οι ανισότητες, και οι οικονομικές πιθανότατα, αλλά κυρίως οι πολιτισμικές, σε σχέση με τις γυναίκες. Είναι κάτι που δείχνει την εσωστρέφειά μας, δείχνει ένα είδος επαρχιωτισμού που έχουμε και ένα είδος εξωτισμού. Δηλαδή το ότι οτιδήποτε είναι διαφορετικό από τον πολιτισμό μας, το βλέπουμε όπως παλιά μας κατηγορούσε ότι βλέπουμε την Ανατολή ο Έντουαρντ Σάιντ. Δηλαδή, σαν μια γραφικότητα. Okay, σωστά. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι και τα κράτη αυτά τα οποία κάνουν την εξαγωγή ενός οικουμενικού, ας πούμε, λόγου των δικαιωμάτων των ανθρώπων κτλ. Τα ίδια αυτά, αυτές οι διαδικασίες του οικουμενικού, ας πούμε, λόγου ενίοτε θεμελιώνονται σε πολύ αυστηρές μορφές εθνικισμού. Άρα αυτό μπορεί κανείς να το παρατηρήσει και σε χώρες οι οποίες δεν θα λέει κανείς ότι την πρώτη ματιά ότι κάπτονται του δικού σου τη σχήματος, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει ένας διαφωτισμός ο οποίος μπορεί και ακολουθείται ενίοτε δρόμους, πώς το πει κανείς, πανοπτικούς, επιτακτικούς,
χρησιμοποιήσαμε μια λέξη, υπερρεαλιστικούς, υπάρχει ένας διαφωτισμός υπερρεαλιστικός κτλ. Όπου τελικώς το διαφωτισμός γίνεται το σκοτάδι του διαφωτισμού με έναν τρόπο. Δηλαδή, και γι' αυτό καμιά φορά και τα κινήματα, όπως είναι και τα φεμινιστικά, όπως κάπου είχα διαβάσει ότι το είχες πει και την ζωή έστωχα, ότι μπορεί να καταλήξουν, αν δεν αναστοχαστούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, σε ένα σεξισμό του αντισεξισμού με έναν τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω, και άρα ουσιαστικά να γίνουν πιο αντρικά από τα αντρικά πρότυπα τα οποία. Αλλά και αυτό είναι παλιός κίνδυνος, Νίκο. Δηλαδή, και μόνιμος όμως. Από τη δεκαετία του 70. Αλλά και μόνιμος. Και παρόν. Και παρόν. Αλλά εγώ κυρίως αναφέρομαι στον ρόλο και στη θέση των γυναικών, στην αθλειότητα που επικρατεί στο Ισλάμ, στον Ινδουισμό, σε χώρες δηλαδή όπου οι γυναίκες είναι σκλάβες με την πολύ απτή έννοια του όρου. Έτσι, όχι οι άγγελοι του σπιτιού ή δεν ξέρω και εγώ τι, όπως θα μπορούσαν να είναι στη Δύση, και το σώμα τους δεν έχει όρια, είναι διαλυμένο, ας πούμε, μέσα στο ανδρικό πλήθος. Μιλάμε πάρα πολύ σπάνια για αυτό το θέμα, επειδή δεν είναι our cause, επειδή δεν είναι η δική μας υπόθεση και πρέπει να την αναλάβουν οι ίδιοι. Παρόλα αυτά, αποτελεί το αντίπαλον δέος. Ναι. Το πώς το ίδιο, τηρουμένου των αναλογιών, για να πω τη λέξη αυτή, για να μην πεις αμέσως ότι τη σύγκριση είναι άτοπη, τηρουμένου των αναλογιών, το ίδιο προκλητικό και απίθανο είναι να βλέπει κανείς, ας πούμε, σε χώρες απίστευτα προοδευτικές να αποτελεί το γυναικείο, ας πούμε, το σώμα ένα τεράστιο κεφάλαιο οικονομικό. Δηλαδή, αυτό πια από την άλλη πλευρά, λες, υπάρχει μια αντίστοιξη, ας πούμε, η οποία έχει σημασία. Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να πει ότι μια... Δεν μπορεί να μας οδηγήσει στον πουριτανισμό. Τι υπάρχει ένα κίνδυνος, αλλά... Η αντίδραση, δηλαδή, τώρα... σε αυτό είναι αρκετά επικίνδυνη. Δεν είναι καμία αντίδραση. Απλώς κάθε δηλαδή, η αντίδραση στην εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, την οποία αναφέρεις, έχει... Το πρόβλημα είναι ότι όταν είσαι από τους μηχανισμούς που αναπαράγει καταληπτικά τη θέση της γυναίκας όσο έχει, δηλαδή ως κυριαρχούμενη, είναι ότι παραμένει αντικείμενη. Δηλαδή, ένα από τα βασικά ζητήματα που χαρακτηρίζει κανείς τη γυναική συνθήκη είναι ότι είναι ταλωτριωμένη τη ύπαρξη. Είναι μια ύπαρξη η οποία τη βλέπετε με τα μάτια του άλλου, όπως είπα. Δηλαδή, είναι ένα αντικείμενο το οποίο. Και υπάρχει μια τεράστια τη βιομηχανία στη Δύση που την καθιστά αντικείμενο. Δηλαδή, καμιά φορά. Είναι οι γυναίκες οι οποίες υιοθετούν το ανδρικό βλέμμα. Το υιοθετούν όχι μόνο για τον εαυτό τους και για τις άλλες γυναίκες. Ναι, αλλά ούτε συνειδητά, αυτό δεν γίνεται συνειδητά. Τα είπαμε τώρα, του προηγήθηκε αυτό. Άρα θέλω να πω ότι σε έναν δυτικό κόσμο τόσο τι προδευμένο να βλέπουμε μια τεράστια τη βιομηχανία. Τη γύρω από το γυναικείο του σώμα, δηλαδή τη γύρω από την κατασκευή της γυναίκας ως αντικείμενο. Ποιος θα έλεγε, ότι στα πανεπιστήμια που βλέπαμε τη δεκαετία του 80 και του 70, τι περιοδικά είχαμε έξω από τα κιόσια μας, και τι βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, δεν πιστεύω τα μάτια μου όταν μπαίνω στα πανεπιστήμια μου, τι βλέπω, τι περιοδικά τα αγοράζουν. Και φοιτητές. Δηλαδή, και λες, υπάρχει μια παλινδρόμηση. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να βλέπεις περιοδικά, ας πούμε, το 70 άλλα και να βλέπεις τώρα εδώ το τσάο, δείξω τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται, δηλαδή, και να βλέπεις. Και άρα τα αναρωτιέσαι ουσιαστικά ότι τα πράγματα θέλουν πάρα πολύ μεγάλη την προσοχή και δεν εξελίσσονται με το ρυθμό ή με το εύρος που πιστεύουν. Γι' αυτό και νομίζω το βιβλίο, τουλάχιστον στα μάτια μου, είχε μια νομιμότητα να βγει, ας πούμε, να πω. Πάλι άλλη μια φορά τα ίδια με έναν τρόπο. Δηλαδή, γιατί δεν έχω πει κάτι καινούργιο, θα έχω πει μια φορά ακόμα τα ίδια. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, διάβασα το βιβλίο, είχα την χαρά να το εκμεριστώ το βιβλίο. Πάντως είναι. Χαρά και την. Και εγώ είχα τη χαρά να το κάνετε εσείς. Την πολύ ωραία συνεργασία, να τα λέμε αυτά. Είναι αυτή η συζήτηση γύρω από το ελληνικό MeToo που καταλήγει στο ότι διερευνά πώς θα μπορέσει κάπως να εξελιχθούν τα πράγματα
αν η όλη ιστορία γίνει me and you. Δηλαδή, αν άντρες και γυναίκες. Είναι πολύ σωστό ο υπότιτλος. Ναι, και εκεί καταλήγω με έναν τρόπο. Το ζήτημα είναι κοινό. Ναι. Διότι αν αρχίσουμε. Ένα πόλεμο, ας πούμε, μεταξύ των φίλων, δεν θα βγάλουμε άκρη. Κάτι τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω. Είδα μια συνέντευξη πριν από λίγες εβδομάδες της Debbie Harry, που ήταν στο συγκρότημα των Blondie, η οποία ήταν μια πάρα πολύ όμορφη και επιτυχημένη γυναίκα όταν ήταν νέα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Έτσι. Και της έπαιρνε συνέντευξη ένας millennial. Μιλούσε για το παρελθόν η Debbie Harry και πόσο ωραία ήταν και σούπερ, ας πούμε, στη δεκαετία του 70 περνούσαμε τόσο τέλεια, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη και όλα αυτά, και αυτός προσπαθούσε να τις εκμεεύσει πώς στον κόσμο του ροκ καταπιεζόταν. Αυτή δεν μπορούσε να καταλάβει τι της έλεγε, δηλαδή η νοοτροπία του, η πρόσληψη, έτσι, της κατάστασης ήταν τελείως διαφορετική. Αυτή δεν απαντούσε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Έλεγε, ήμουν με τον Τάδη, ήμουν με τον Νόμε, περνούσαμε. Όλα τέλεια. Λοιπόν, θέλω να πω με τούτο, ότι είναι και θέμα πρόσληψης γενεακής, γενεαλογικής. Αυτό δηλαδή που φαίνεται σε εμάς στοιχείο καταπίεσης και που εσύ το αποδίδεις βεβαίως, το ασυνείδητο και συμφωνώ κι εγώ, δεν είναι για τον άλλον. Περνάω τέλεια. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να παρέμβει κανείς. Γιατί μπορώ και να σε πάω και εγώ στο Ρέθυμνο, ας πούμε, στο Μηνοπόταμο και να ρωτήσεις μια κυρία που μπαίνει ο άλλος 4 ώρα το πρωί μεθυσμένος και τα λοιπά και κάνει το κέφι του. Και λέει αυτός άντρας είναι το κέφι που τα κάνει. Προφανώς. Ναι, υπάρχει βάσανο, Νίκο. Υπάρχει βάσανο. Δεν μας διαφέρει τώρα το θετικό ή το αρνητικό. Το θέμα να βρούμε πού θεμελιώνεται αυτό το πράγμα. Αυτή τη διαφορά των αντιλήψεων θεμελιώνεται σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες παραγωγής των νοητικών δομών αυτών που μιλούν. Είναι απλό. Άρα έχεις δίκιο να το βλέπεις πάλι ιστορικά, γιατί αυτή είναι η οπτική σου και πάρα πολύ χρήσιμη, ότι μέσα από την ιστορικότητα των αντιληπτικών δομών αντιλαμβανόμαστε την αφαιρεσία του πράγματος, γιατί ουσιαστικά έχουν μια ιστορική τη γέννηση τα πράγματα, η οποία μπορούσαν να ήταν και άλλοι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πάλι παλιά, ότι τα πράγματα είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Άρα όπως γίνανε, μπορούν και να ξεγίνουν με έναν τρόπο. Άρα το ότι βάζεις μια ιστορικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να επισημάνεις πάρα πολύ σωστά την αφαιρεσία της πράξης αυτών όλων των γεγονότων και των πραγμάτων. Να σε ρωτήσω τώρα και κάτι τελευταίο. Έχουμε, ναι, οκ, okay, αλλά έχουμε και ερωτήσεις από ό,τι βλέπω, κυρία. Α, ναι. Δεν βλέπω. Όχι. Είναι ένα τελευταίο από την κυρία Τριανταφύλου και σιγά-σιγά θα οδηγήσω. Είσαι εντάξει με τον εαυτό σου ως άντρας? Μια προσωπική ερώτηση θα κλείσω. Δεν είναι ακριβώς, δηλαδή θέλω να πω. Καταλαβαίνω, αστειεύομαι. Ωραία είναι το ότι, ας πούμε, ως κοινωνιολόγος έχει εμβαθύνει σε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά έχουν γίνει πράξη. Είναι αυτό μου εννοείς. Μέσα στη ζωή, ναι. Α, στη δικιά μου τη ζωή, λες τώρα. Ναι. Α, προσπαθούν να γίνουν, ναι. Δηλαδή είναι κάτι με το οποίο βρίσκεσαι σε συμφωνία, αυτό θέλω να πω. Με ρώτησε τη κόρη μου, την παπά, είσαι ματσόλη, και λέω όχι, αλλά κατά ανάγκη έχω ίχνη, αναγκαστικά, αφού γεννήθηκα μέσα. Ναι, αυτό ήθελα να ακούσω, Νίκο, το είπες. Αφού μέσα στο σώμα μου υπάρχουν αυτά τα ίχνη, ναι. Πώς το έχω να μην. Το λέω διότι, εντάξει, πάρα πολύ διανοούμενοι, έτσι, και θεωρητικοί, ας πούμε, και άνθρωποι, άνδρες, έτσι, που έχουν ασχοληθεί με όλα αυτά τα ζητήματα, έχουν αρκετή απόκληση. Έτσι, μέσα στην αληθινή ζωή. Έτσι. Έχω ένα χαρακτηριστικό παραπάνω σε αυτό, διότι έχω μεγαλώσει σε λαϊκές τάξεις.
Και κατά συνέπεια, έχω μεγαλώσει σε πολύ ταρένο το ανδρικοκρατούμενο του περιβάλλον. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, το ξέρω το σύστημα πάρα πολύ καλά. Και άρα, αν έλεγα... Κάνεις εισοδισμό. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει πούμε, να μην κλαις, ας πούμε. Καταλάβετε, δηλαδή, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να μην πονάς και τα λοιπά. Δηλαδή, όλο αυτό το φορτίο του να είσαι άντρας. Και άρα, με έναν τρόπο, δεν μπορεί παρά να έχουμε και ίχνη απάνω μου από αυτή την πολύ τη βασανιστική, ας πούμε, ταγωγή που υπέστη για να γίνω άντρας, ας πούμε, το ζώδιο. Και από αυτή την τρομερή τελετή ποιήσης, ας πούμε, η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Εντάξει, μετά υπήρξαν διαδικασίες της αναγέννησης με έναν τρόπο, γιατί τα πάνω στο σώμα ήταν και άλλες κοινικοποίησεις, οι οποίες παλεύουν μέσα μου όλα αυτά τα πράγματα, όπως όλους. Να και τώρα αυτή τη συζήτηση για το πώς είμαστε όλοι προϊόντα των συνθήκων στις οποίες έχουμε μεγαλώσει και της κοινωνίας στην οποία βρεθήκαμε, έτσι να βρεθούμε, είναι κρίμα σκέφτομαι τώρα που δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε, να τη συνεχίσουμε με το που πούμε εδώ καληνύχτα σε ένα μπαρ και με το κοινό συγκλήρωση. Ναι, θα είχε ενδιαφέρον. Θα βιβλίο, έτσι. Οπότε διαβάζεται κάπως σύντομα, αν και θέλει υπογράμμιση. Εγώ δηλαδή έχω υπογραμμίσει κάμποσα. Σε πολύ καλή τιμή μου φαίνεται. Όχι σημαντικό, γιατί υπάρχουν... Και σε καλή τιμή για να το διαβάσουν όλοι. Οι οποίοι το έχουν δυσκολία. Σας ευχαριστώ θερμά και τις δύο για την παρουσίαση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ για το βιβλίο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ που σας ξαναείδα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ και όσους παρακολούθησαν αυτή τη συζήτηση. Και εγώ θα κρατήσω αυτή τη φράση το δυνατό να γίνει αυτή. Δεν έχουμε καλή σύνδεση τώρα. Δεν πειράζει. Καληνύχτα, γεια σας. Γεια, γεια, γεια. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστώ.